Όταν στις αρχές του 1935 ο Τρότσκι αποφάσισε να κρατήσει ημερολόγιο, βρισκόταν στη Γαλλία ήδη 20 μήνες. Μετά την άρνηση των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών και των Βρετανών Εργατικών να δεχτούν τον προγραμμένο, μια γαλλική κυβέρνηση ήταν εκείνη που του παραχώρησε άδεια παραμονής ορισμένου χώρου. Όσο επισφαλής και αν ήταν η παραμονή αυτή, πρόσφερε στον εξόριστο την πρώτη ευκαιρία να αποφύγει το ελάχιστα ασφαλές άσυλο στα Πριγκιπονίσια. Είχε φτάσει στο λιμάνι του Κασίσ στις 24 Ιουλίου 1933. Πρόεδρος της γαλλικής κυβέρνησης ήταν τότε ο Νταλαντιέ. Οι εκλογές του 1932 είχαν φέρει στην εξουσία τους σοσιαλιστές που θριάμβευσαν έναντι και των δύο αντιπάλων τους, των συντηρητικών και των κομμουνιστών, οι οποίοι πειθαρχώντας στις εντολές του Στάλιν ακολουθούσαν τότε μια τακτική παιδιάστικου αριστερισμού. Ο Νταλαντιέ είχε λοιπόν την ευχέρεια να ενεργήσει σύμφωνα με την εμπεδωμένη παράδοση όσον αφορά το δικαίωμα ασύλου. Η Γαλλία που είχε επιτέλους ξαναβρει ο Τρότσκι ήταν πολύ διαφορετική από εκείνη που είχε γνωρίσει το 1914-16, χρονιές που η χώρα ήταν σε πόλεμο. Οι ανταποκρίσεις που έδινε τότε για ένα φιλελεύθερο περιοδικό του Κιέβου τον είχαν αναγκάσει να παρακολουθήσει από κοντά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, την πολιτική και τη διπλωματία της γαλλικής κυβέρνησης, ενώ ως κοινωνικός αγωνιστής είχε αναμειχθεί ενεργά στο εργατικό κίνημα. Είχε αποκτήσει σπάνιες γνώσεις για τις υποθέσεις και τα πρόσωπα της Γαλλίας. Ο πόλεμος είχε τελειώσει το 1918, αλλά 15 χρόνια μετά, το 1933, ήταν ακόμη ορατός παντού, μέσα από τις κοινωνικές, ηθικές και οικονομικές του συνέπειες. Αν και νικήτρια η Γαλλία παρέμενε εξαντλημένη από την πολυετή και φρικτή αιματοχυσία. Οι κυβερνήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη και αποδεικνύονταν εξίσου αδύναμες. Πρώτος ανέβηκε στην εξουσία ο Εθνικός Συνασπισμός, που σχηματίστηκε υπό την ηγεσία του Κλεμανσό, αλλά πολύ γρήγορα ιτήθηκε δύο φορές, το 1924 και το 1932, από το συνασπισμό των ριζοσπαστών και των σοσιαλιστών. Όμως μολονότι η αστική τάξη φαινόταν ανίκανη να ανορθώσει την ερυπωμένη χώρα και να βάλει ξανά σε τάξη την οικονομία, παρέμενε στοιχειωμένη από το φόβο της Επανάστασης. Φοβόταν τους ριζοσπάστες υπουργούς, όχι τόσο για την πολιτική που τους επιτρεπόταν να προωθήσουν, μπορούσαν να κινηθούν σε στενά πλαίσια, όσο γιατί τους θεωρούσε προάγγελους του μπολσεβικισμού. Ο Εριό ήταν ο Κερένσκι. Έτσι πάσχησε ευθύς εξ αρχής να τους αδρανοποιήσει, κατόπιν να τους ανατρέψει και στη λύσα της να το καταφέρει όλα τα μέσα της φαίνονταν θεμητά. Εναντίον του Εριό έπαιξε παιχνίδια με την κατάρρευση του Φράγκου. Αργότερα εναντίον του Νταλαντιέ προκάλεσε ταραχές. Οι εφημερίδες της και οι εκπρόσωποι της στη Βουλή υπενθύμιζαν αδιάκοπα το φάντασμα της Επανάστασης και του μπολσεβικισμού. Ήταν αυτή που παρέκλεινε εκτός νομιμότητας για να παρεμποδίσει το ελεύθερο παιχνίδι των δημοκρατικών θεσμών. Ήταν αυτή που αρνήθηκε να αποδεχτεί τις ελεύθερες αποφάσεις του δημοψηφίσματος. Ο Εριό το 1926 αποχώρησε, αρκούμενος στη διαπίστωση ότι υπάρχει μπροστά του ένα τείχος χρημάτων. Ένας τείχος χρημάτων, ορθωμένος από τις τράπεζες. Όταν η ιστορία χρειάστηκε να επαναληφθεί για να χτυπηθεί αυτή τη φορά ο Νταλαντιέ, ξέσπασαν ταραχές. Ταραχές που οι δυνάμεις της τάξης δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να τις αντιμετωπίσουν. Ήταν η 6η Φεβρουαρίου του 1934, μια σημαντική χρονολογία στην ιστορία της Τρίτης Γαλλικής Δημοκρατίας, που μνημονεύεται συχνά στο ημερολόγιο. Ο Τρότσκι δεν μπορεί να συμμετάσχει απευθείας στις διαδηλώσεις που συγκλώνιζαν τότε τη χώρα, αλλά έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέρα με τη μέρα την εκτύλιξη των γεγονότων, την έκβαση των οποίων ήδη διαβλέπει. Έτσι, για να δώσει κανείς πλήρες νόημα στις επισημάνσεις, στα σχόλια και στις κριτικές που θα διαβάσει στο ημερολόγιο, ακόμη και για να καταλάβει τον τόνο τους, θα πρέπει να έχει κατά νου την πολιτική κατάσταση της Γαλλίας εκείνη την ταραγμένη περίοδο. Όλο μάλλον που η 6η Φεβρουαρίου 1934, τηρουμένων των αναλογιών, προϊονίζει επακριβώς το υπόβαθρο της 13ης Μαΐου του 1958.